του Αρχείου Πολιτισμού στα Ζωνιανά, κυρίες και κύριοι, για πολλούς και διάφορους λόγους. Ένας από αυτούς είναι ότι τα Ζωνιανά, εδώ πέρα πάνω ψηλά στον Ψιλορίτη, συνδέονται με τον Ζα, δηλαδή τον Δία, στα κρητικά. Και θα το δούμε αυτό. Και με πολλούς άλλους ήρωες κρητικής μυθολογίας, που έγινε και πανελλήνια μυθολογία, που έγινε και παγκόσμια μυθολογία. Ελάτε μαζί μου να τα ανακαλύψουμε. Το Αρχείο Πολιτισμού λοιπόν ολοκληρώνει αυτή την πορεία του Δεδάλου που έχει ρίξει την παλωθιά την παλιά στον Τάλο. Την έχει φάει τη σφενδόνη του ο Τάλος εκεί πέρα κάτω. Και όπως ανεβαίνει προς τα πάνω μετά ο Δέδαλος ελεύθερος να προσκυνήσει, να φυλαχτεί, να έρθει εδώ πέρα, βρίσκει έναν χώρο. Και σήμερα υπάρχει ένα σπήλαιο κοντά στα Ζωνιανά, κοντά στο μέρος που κατά πολλούς γεννήθηκε ο Δίας, υπάρχει ο Δίας, ακόμα εξακολουθεί να είναι ο τάφος του. Και στο σπήλαιο των Ζωνιανών έχουμε την τοπονυμία το σπήλαιο του Σφενδόνη. Ταιριάζει λοιπόν το όνομα του σπηλαίου με την ιδιότητα του Δεδάλου που ήταν ο Σφενδόνης, δηλαδή μπαλίσεις που έριξε τη Σφενδόνη στον Τάλο. Αλλά εδώ είναι μαζί μας ο Τάσος ο Παρασύρης, ένα από τα παιδιά της περιοχής που δουλεύουν σε αυτό το υπέροχο σπήλαιο και πρέπει να σου πω ότι είσαι πολύ τυχερός, έτσι. Ναι, είναι τυχερός είμαι. Το αισθάνεσαι, αντί να είσαι στα καυσαέρια, στη φασαρία, στη βαβούρα, ας πούμε, είσαι μέσα σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, φέρνεις κόσμο. Ακριβώς. Ναι, τους δείχνεις... Είμαστε πολύ τυχεροί, ο χώρος είναι υπέροχος. Ναι, ναι. Και τους δείχνεις ομορφιές. Ομορφιές, ακριβώς. Μπράβο. Από πότε είναι αξιοποιήσιμο το σπήλαιο? Το σπήλαιο είναι αξιοποιημένο όπως είναι τώρα τα τελευταία 20 χρόνια. 20 χρόνια. Πριν ήταν μόνο μια μικρή τρύπα, ενός τετραγωνικού μέτρου περίπου. Μπαίνατε σαν παιδιά μέσα, δηλαδή εμείς, πριν. Εμείς παιδιά εδώ μεγαλώσαμε, εδώ μπαίναμε και παίζαμε με κεριά. Παίζατε κρυφτό φακούς, και τέτοια πράγματα. Ναι, ναι, ήταν μια περιπέτεια. Όλα τα παιδιά του χωριού εδώ μπαίναμε και παίζαμε με κεριά, με φακούς. Δεν φοβόσασταν? Φοβόμασταν, αλλά πήγαμε πολλά παιδιά μαζί. Ποτέ μόνοι μας βέβαια. Πολλά κάτι μαζί. Λέει όμως αυτό το ότι σας τραβούσε από παιδιά το σπήλαιο που είναι μαύρο, απόκοσμο, σκοτεινό. Το να μην σας ενοχλεί αυτό το πράγμα, κάτι λέει, κάποια γλύκα είχε το κύτταρο. Είχε και κάποια γλύκα, ναι, μας άρεσε πολύ, ναι, κάθε μέρα εδώ ερχόμασταν. Ναι. Δεν είδατε καμία νεράιδα εδώ πέρα μέσα να... Νεράιδα όχι. Όχι, δεν είδατε. Λοιπόν, και έρχεται κόσμος, το επισκέφτεται πολύ. Έχει πάρα πολύ κόσμο, ναι, έχει πάρα πολύ κόσμο, είναι το μεγαλύτερο επισκέψιμο σπήλαιο της Κρήτης, είναι πολύ γνωστό. Θεωρείται και από τα καλά, από τα καλύτερα της Ελλάδας, όχι επειδή είναι μεγάλο, αλλά τις πολλές οι μεγάλες κολόνες. Είναι ένα από τα παλαιότερα. Να πούμε ότι κολόνα λέμε τη στιγμή που ενώνεται ο σταλαγμίτης με το σταλακτίτη. Ακριβώς. Ο σταλακτίτης δημιουργείται στην οροφή και αυξάνει προς τα κάτω και ο σταλαγμίτης μεγαλώνει από το δάπεδο προς τα πάνω. Ναι. Και μετά ενώνεται και έχουμε την κολόνα. Το σπήλιο τώρα. Ερωτική στιγμή, μεγάλη στιγμή. Μεγάλη έρχονται στιγμή, σε επαφή ακριβώς. Δύο εραστές. Ο ένας που το κοιτάει τον άλλον. Για πολλά εκατομμύρια χρόνια. Ναι. Ναι. Το σπήλαιο τώρα αυτό χρονολογείται 5 έως 8 εκατομμυρίων ετών. Είναι το μεγαλύτερο επισκέψιμο σπήλαιο της Κρήτης. Επισκέψιμο, θα λέμε. Και είναι και ένα από τα αρχαιότερα της Ελλάδας. Αρχαιότερα. Είναι από τις πολλές οι μεγάλες κολόνες. Αρχαιολογικές ανασκαφές έχουν γίνει? Ναι, ναι, αμέ, έχουν γίνει. Εδώ στην πρώτη αίθουσα βρέθηκαν διάφορα ευρήματα, όπως κομμάτια από κεραμικά αγγεία νεολιθικής εποχής, 5.000 ετών περίπου, και κομμάτια από λίθινα εργαλεία επίσης, και αυτά νεολιθικής εποχής. Και βρέθηκαν... Άρα ο νεολιθικός κρητικός που ζούσε εδώ πέρα μέσα, το είχε σαν σπίτι του, σαν εργαστήριο, το χρησιμοποίησε για κατοικία. Πάντα, ναι, ναι, είχε χρησιμοποιηθεί. Και επίσης βρέθηκαν και σκελετοί και οστά ζώων, βέβαια, πολλών ζώων. Με τα πιο σημαντικά από αυτά ήταν τα οστά τώρα ενός ζαρκαδιού και ελαφιών, πολλών ελαφιών. Και λέμε ότι είναι πιο σημαντικά γιατί στην Κρήτη δεν έχουμε πια τέτοια ζώα, ζαρκάδια και ελάφια. Και επίσης τώρα εδώ η πρώτη αίθουσα δεν είναι τόσο αξιόλογη όσο οι επόμενες που θα δούμε, γιατί είχε χρησιμοποιηθεί και εδώ από τους κατοίκους του χωριού, κυρίως ως χώρος αποθήκευσης τυριού. Το τυρί τη τρύπα. Για να τυροκομίσουν. Ακριβώς, ναι. Ήθελαν υγρασία, ήθελαν συνθήκες προστασίας. Λόγω της θερμοκρασίας. Ακριβώς. Mm-hmm. Γιατί η θερμοκρασία εδώ μέσα είναι 16 με 17 βαθμούς Κελσίου, σταθερή. Χειμώνα καλοκαίρι. Όπως είναι τώρα, είναι όλο το χρόνο. Και υγρασία?
Η υγρασία είναι πάνω από 90%, πλησιάζει το, είναι πάνω από 90%. Και φυσικά μπαίνοντας κανείς στο σπήλαιο, αντικρίζει αμέσως μπροστά δεξιά του το πορτρέτο της σπηλαιολόγου της Άννας Πετροχύλου. Ακριβώς. Αυτό είναι το πορτρέτο της Άννα Πετροχύλου. Η Άννα Πετροχύλου εξερεύνησε και χαρτογράφησε αυτό το σπήλαιο το 1966. Η Άννα Πετροχύλου θεωρείται η μητέρα όλων των ελληνικών σπηλαιών. Το ζεύγος Πετροχύλου από τα Κύθυρα δηλαδή ήταν πάρα πολύ σπουδαίοι, προσέφεραν τα μέγιστα στην ελληνική σπηλαιολογία. Ναι, θεωρούνται οι γονείς όλων των ελληνικών σπηλαίων, έχουν εξερευνήσει και χαρτογραφήσει τα περισσότερα ελληνικά σπήλαια. Τα περισσότερα ελληνικά σπήλαια και έδωσε και τα ονόματα των αιθουσών εδώ πέρα, τα έδωσε η Άννα Πετροχύλου. Ό,τι θυμίζει κάθε αίθουσα, έδινε και τα ονόματα. Ναι, και το χρησιμοποιούσαν επίσης και ως καταφύγιο. Τι μέγεθος έχει το σπήλαιο? Το σπήλαιο τώρα αυτό έχει 270 μέτρα μήκος και καταλαμβάνει μια έκταση 3.500 τετραγωνικά μέτρα. Το βάθος τώρα του σπήλαιου ποικίλει, είναι 30 έως 50 μέτρα βάθος. Αλλά αξιοποιήσιμα δηλαδή για τον τουρίστα που έρχεται με 160 μέτρα είναι αξιοποιήσιμα και υπάρχουν ακόμα 120 μέτρα και 3 αίθουσες που δεν είναι αξιοποιημένα, δεν είναι επισκέψιμα. Είναι στο πρόγραμμα κάποια στιγμή αργότερα? Όχι, οι τελευταίες 3 αίθουσες δεν είναι αξιοποιημένες για δύο λόγους. Και επειδή έπρεπε να κάνουν αρκετή ζημιά για να προχωρήσουν, αλλά και εκτός από αυτό απαγορεύεται. Γιατί από όλα τα σπήλαια του κόσμου, όχι μόνο εδώ, πάντα ένα κομμάτι πρέπει να μένει άθικτο, παρθένο, χωρίς φώτα, χωρίς επισκέπτες, στο φυσικό το ακριβώς. Είναι μόνο για τους σπηλαιολόγους, γιατί έρχονται αυτοί κάθε τόσο, κάνουν τις μελέτες τους, παρακολουθούν την εξέλιξη του σπηλαίου και για το οικοσύστημα βέβαια. Τώρα όλες οι νυχτερίδες εκεί είναι, στο τέλος. Άρα, άμα λοιπόν, το πήγαινε μέχρι τέρμα, είναι σαν να τις διώχναμε. Άρα λοιπόν έχει ζωή το σπηλαίο. Έχει ζωή. Είναι ζωντανό ακόμα. Ναι, τέσσερα είδη νυχτερίδων ζουν εδώ. Όλες μαζί είναι περίπου 400. Και εκτός από τις νυχτερίδες ζουν και πολλοί μικροοργανισμοί που ζουν μόνο μέσα σε σπήλαια, όπως αράχνες, αλιγκάρια, εσύποδα, ψευδοσκορπιοί. Ναι, ονομάζονται βέβαια ψευδοσκορπιοί επειδή δεν έχουν κεντρή. Ψευδοσκορπιοί. Αλλά αυτά είναι πολύ μικροσκοπικά πλάσματα, δεν μεγαλώνουν πάνω από ένα εκατοστό. Και επίσης είναι και άχρωμα και τυφλά. Ναι, γιατί δεν έχουν ανάγκη. Δεν έχουν ανάγκη. Έχουν προσαρμοστεί να ζουν στο απόλυτο σκοτάδι, ακριβώς. Ναι. Mm-hmm. Βρέθηκε όμως τώρα τελευταία και ένα σκελετός εδώ πέρα, ενός ανθρώπου, ο οποίος είναι 900 χρόνων χοντρικά από ό,τι ξέρουμε και ο οποίος αλλάζει και την ιστορία των ίδιων των Ζωνιανών, που λέγανε ότι είναι ένα χωριό 500 χρόνων, ακριβώς, το σύγχρονο του χωριό. Άρα λοιπόν υπάρχει ένας κάτοικος εδώ της περιοχής, ο οποίος έχει έρθει εδώ 400 χρόνια πριν δημιουργηθεί το χωριό. Άρα και το χωριό ίσως να είναι και αυτό παλαιότερο. Ακριβώς, όπως το λέτε, είναι στην τελευταία αίθουσα. Η τελευταία αίθουσα στο τέλος ονομάζεται ο θάλαμος του χαμένου παιδιού. Γιατί εκεί βρήκαν ένα σκελετό ενός παιδιού. Το παιδάκι τώρα ήταν 12 έως 16-17 χρόνων περίπου. Ο σκελετός βέβαια ήταν πολύ παλιός, ήταν 900 ετών περίπου, τον χρονολογήσανε. Κανένας βέβαια δεν ξέρει πώς έγινε ακριβώς. Το πιο πιθανό είναι να μπήκε να χάθηκε και να βρήκε και ένα τραγικό θάνατο. Αλλά την αλήθεια δεν τη γνωρίζει κανένας. Πάντως υπάρχει κατοίκηση σε αυτή την περιοχή και ναι, φαίνεται από το σκελετό. Ακριβώς. Τι έγινε αυτός ο σκελετός, πού είναι? Ένα κομμάτι από το σκελετό είναι μέσα εκεί στην τελευταία αίθουσα. Ο υπόλοιπος τώρα τον έχουν πάρει και τον έχουν πάει στον πολιτιστικό σύλλογο, εδώ στο χωριό μέσα, στην κοινότητα. Ναι. Τον υπόλοιπο σκελετό, ναι. Δεν έχει εξεταστεί, να δούμε DNA, να δούμε κάποια άλλα πληροφοριακά στοιχεία. Είχαν γίνει μεγάλες προσπάθειες, είχε εξεταστεί, αλλά πρόχειρα τώρα, όχι βίσμα. Και αυτοί είπαν ότι είναι 900 ετών περίπου και το παιδάκι ήταν 14. Ναι, αυτό είναι μια απλή πληροφορία. Υπάρχουν οι γενετικές πληροφορίες, ασθένειες, παλαιοιατρική και άλλα πράγματα. Όχι, δεν έχει. Για να μπορούμε να ξέρουμε σχέσεις με τους ντόπιους, σχέσεις με τους κριτικούς υπόλοιπους, από πού ήρθε αυτός ο άνθρωπος. Δεν έχει εξεταστεί. Θα έπρεπε όμως. Θα έπρεπε, ναι. Είναι παππού σας. Είχαμε κάνει πολλές προσπάθειες, τώρα που έχουν σταματήσει. Πιστεύω τώρα ότι θα το. Ίσως και με αυτό το βίντεο να είναι ευκαιρία να βοηθήσουμε. Πες μου, τι λένε οι ξένοι ή οποιοδήποτε τουρίστες έρχονται εδώ πέρα όταν το βλέπουν, πώς βλέπεις τα μάτια τους? Τους αρέσει πάρα πολύ. Έχουμε καταρχήν πολλούς τουρίστες που έρχονται πολλές φορές. Mm. Όπου έρχονται στην Κρήτη πολλές φορές, οι ξένοι έρχονται να το ξαναδούν, δεν το χορταίνουν δηλαδή. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο και του αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Κάτι που άκουσα από κάποιο παιδάκι έτσι και σου μείνε τόσο ξεναγή που έχει κάνει, κάτι που είπε ένα παιδάκι, τα ματάκια του ίσως λένε μια πιο μεγάλη αλήθεια από ό,τι λέμε όλοι εμείς. Τα παιδάκια και αυτά ενθουσιάζονται πολύ. Ναι, πολλά τώρα έχουν πάρα πολύ, δεν τα θυμόμαστε τώρα ότι λένε. Κάθε ένα παιδάκι λέει και κάτι άλλο. Αν είναι άλλοι
Του θυμίζει παλάτι, ή άλλοι ανάκτορα, άλλοι σαν, κάτι σαν παραμύθι. Δεν έχουν καθόλου άδικο. Ρωτάνε για νεράιδες και αυτά, ρωτάνε για νεράιδες, του φαίνεται απίστευτο. Και εγώ ρώτησα για νεράιδες, αλλά και εγώ και εσείς, είμαι παιδάκι. Παιδάκι. Δεν έχουν καθόλου άδικο να του θυμίζει παλάτι. Καθόλου. Τα πρώτα παλάτια, τα πρώτα σπίτια, τα πρώτα οικίματα του ανθρώπου ήταν τα σπήλαια. Ακριβώς. Τα πρώτα κατοικητήρια των ανθρώπων. Άρα λοιπόν το αγνό τους ματάκι, η αγνή τους ψυχή, πολύ σωστά έτρεξε μέσα στον χρόνο και το είδε. Ακριβώς. Για να μην σε κρατάω άλλο, επειδή περιμένουν και κάποιοι φίλοι για να συνεχίσουν την πορεία και την ξενάγησή τους και αυτοί να το δούνε. Έχεις κάτι άλλο να μας πεις από το σπήλαιο αυτό? Όχι, νομίζω ότι από μόνο ότι το σπίτι πήρε το όνομά του, το Σφεντόνης, από έναν αντάρτη επαναστάτη από την περίοδο της τουρκοκρατίας, που το παρατσούκλι του είναι Σφεντόνης. Το πραγματικό του όνομα και πότε ακριβώς έζησε δεν το γνωρίζει κανένας. Αυτό εμείς το ξέρουμε εδώ από τους παλιούς. Έχει μείνει ο Σφεντόνης. Ο Σφεντόνης έχει μείνει το σπίτι του Σφεντόνη. Αν και η μυθολογία λέει άλλα πράγματα. Ναι, η μυθολογία λέει άλλα πράγματα. Έτσι, οπότε τελειώσαμε εδώ κάπου με την ξενάγηση. Να έρθουν οι επόμενοι και εμείς θα κάνουμε μια βόλτα να δείξουμε πόσο όμορφο είναι αυτό το σπίτι. Ελπίζω να σας άρεσε, θα σας αρέσει σίγουρα, σίγουρα. Και σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Και εσύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.